Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 25 Μαΐου. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ιόνιαν. Πάμε να δούμε μαζί τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Στην Πάτρα, ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Δημήτρης Βίτσας. Αυτοψία στο λιμάνι και σύσκεψη στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Εξιχνιάστηκε μετά από 8 χρόνια η δολοφονία 53χρονου περιπτερά από την Πάτρα. Συνελήφθη 39χρονος Βούλγαρος. Στη Ζάκυνθο, η διοικήτρια του ΟΑΕΔ. Στιγμές χαράς και συγκίνησης κατά την κλήρωση 4 διαμερισμάτων σε άστεγους του νησιού. Γεμάτο τριήμερο για την Κυπαρισία. Εκδηλώσεις για τη Λευκή Νύχτα και λαμπρή εορτασμή του Αγίου Πνεύματος, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σε ισχύ ο νέος Ευρωπαϊκός Νόμος Προστασίας Δεδομένων. Όσα πρέπει να γνωρίζετε. Το συντονιστικό των πολιτιστικών συλλόγων Μεσσηνίας και Αρκαδίας συνεχίζει τον αγώνα κατά της δίθυνσης περιφέρειας Πελοποννήσου για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Στην Πάτρα βρίσκεται ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Δημήτρης Βίτσας. Ο κύριος Βίτσας πραγματοποίησε το απόγευμα αυτοψία στο λιμάνι της Αχαϊκής Πρωτεύουσας, ενώ ακολούθησε σύσκεψη στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ο Υπουργός επισκέπτεται την Πάτρα λίγες μέρες μετά την επιχείρηση απομάκρυνσης των μεταναστών και των προσφύγων από την παραλιακή και από τα εγκαταλελειμμένα εργοστάσια της ΑΒΕΞ και του Λαδόπουλου. Εικόνα για όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα θα μας μεταφέρει ο συνάδελφος Γιάννης Πομόνης, που βρίσκεται στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γεωργία, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε έξω από το κτίριο της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Στο εσωτερικό του συνεχίζεται η συζήτηση τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής Δημήτρη Βίτσα, τον κύριο Κάλπα, αλλά και πολλούς ακόμη πρωτοκλασσάτα στελέχη του λιμενικού, της αστυνομίας. Είναι εδώ η αντιστράτηγος της ελληνικής αστυνομίας. Είναι εδώ ο αρχηγός του λιμενικού σώματος, ο κύριος Ράπτης. Όλοι είναι εδώ, ακόμη και κάτοικοι των νοτίων συνοικιών, σε μια ανοιχτή σύσκεψη για όλους. Τοποθετήθηκαν νωρίτερα και βουλευτές του νομού Αχαΐας, οι οποίοι εξάλλου ακολούθησαν όλη την πορεία του κυρίου Βίτσας, ο οποίος έχει έλθει στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα από τις 5 και 4, πιστός και ακριβής στο ραντεβού του, στο λιμάνι της Πάτρας, όπου του έγινε ενημέρωση σε σύσκεψη που προηγήθηκε και εκεί, παρουσία όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών. Ο κύριος Βίτσας, βγαίνοντας, μίλησε στο Ιόνιαν, συνεχάρη τα μέλη του λιμενικού σώματος αλλά και της αστυνομίας για την αντοχή τους μέχρι σήμερα, όλο το προηγούμενο διάστημα, και φυσικά την επιχείρηση απομάκρυνσης των αλλοδαπών, των μεταναστών από το εσωτερικό της ΑΒΕΞ και του Λαδόπουλου. Πάνω από 600-611 μετανάστες απομακρύνθηκαν πριν από περίπου 2 εβδομάδες από την Αχαϊκή Πρωτεύουσα, και από τότε έχουν ακολουθήσει αρκετές επισκέψεις κλιμακίων του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Σήμερα ο ίδιος ο Υπουργός ήλθε στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα για να διαπιστώσει η διεισόμαση, τι ακριβώς έχει επιτευχθεί, εάν το πρόβλημα λύθηκε και τι έχει αλλάξει. Όπως είπε ο ίδιος, Γεωργία, η αστυνομία έχει αναλάβει ένα μεγάλο πόρτο εργασίας, έτσι όπως πρέπει να περιφρουρεί τις εγκαταστάσεις, και όλα δείχνουν για τη μέσα. Ήμασταν στη σύσκεψη και ακούγαμε και εμείς όλους όσοι τοποθετήθηκαν πως το κύριο βάρος πέφτει στην αστυνομία. Και αυτό γιατί? Γιατί οι εγκαταστάσεις, τα ορμητήρια ουσιαστικά των μεταναστών όλο το προηγούμενο διάστημα, η ΑΒΕΞ, ο Λαδόπουλος, αλλά ακόμη και η Πειραϊκή Πατραϊκή, έχουν ένα καθεστώς μπερδεμένο, μετέωρο. Στο Λαδόπουλο έχει την ευθύνη ο Δήμος. Στην Πειραϊκή Πατραϊκή εμπλέκεται ο Όλπα. Στην ΑΒΕΞ είναι ακόμη πιο θολό το τοπίο, το ιδιοκτησιακό. Το μόνο καλό στην περίπτωση της ΑΒΕΞ είναι πως υπάρχει η άδεια για την αστυνομία να επέμβει όποτε χρειαστεί και να ελέγξει τους χώρους. Πέρα από αυτό όμως, γιατί ακούστηκε πως μία λύση του προβλήματος ίσως είναι η κατεδάφιση ουσιαστικά των ορμητηρίων χώρων όπου έβρισκαν κατάλημα όλο το προηγούμενο διάστημα οι μετανάστες, ώστε να μην υπάρχει τρόπος να στρατοπεδεύσουν ξανά στην περιοχή, ακόμη και αν έλθουν κάποιοι πίσω στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα, θα έχει πρόβλημα. Ακόμη και αυτή η λύση, αν προταθεί, θα έχει πρόβλημα και θα αργήσει να υλοποιηθεί, καθώς εμπλέκονται αρκετοί, ακόμη και οι ιδιώτες. Αυτό το οποίο είπα και νωρίτερα, δηλαδή ότι η αστυνομία έχει αναλάβει το μεγαλύτερο φόρτο, είναι ουσιαστικά αυτό που μένει. Mm-hmm. Τοποθετήθηκαν πολλοί μέσα στη σύσκεψη, ακόμη και κάτοικοι των περιοχών. Μάλιστα. Πρέπει να το πούμε και αυτό. Κάτοικοι των περιοχών ευχαρίστησαν τον κύριο Βίτσα, και περισσότερο, όπως το διαπίστωσε και ο ίδιος ο Απόστολος Κατσιφάρας, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, το έκαναν γιατί η κυβέρνηση έχει δείξει μέχρι ώρας, και το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, ότι είναι συνεπέστατο στις υποχρεώσεις του και στον έλεγχο
της προόδου, έτσι, μετά και από την επιχείρηση απομάκρυνσης των μεταναστών στην περιοχή, για να διαπιστωθεί τι έχει αλλάξει, τι πρέπει να γίνει ακόμη, για να μην επαναληφθούν τα φαινόμενα που έχουμε καταγράψει τόσες και τόσες φορές. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι μπαίνουμε αισίως στη δεύτερη φάση αυτού του ολοκληρωμένου σχεδίου της κυβέρνησης μετά την επιχείρηση εκένωσης. Και τώρα μένει να δούμε αυτά τα μέτρα που, όπως μας είπες Γιάννη, που θα ακολουθηθούν από εδώ και στο εξής, ώστε να μην επαναληφθούν οι ίδιες εικόνες. Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το πλήρες ρεπορτάζ. Εμείς, κυρίες και κύριοι, να πάμε να δούμε τώρα τι έγινε νωρίτερα κατά την επίσκεψη του Υπουργού στο λιμάνι. Ο κύριος Βίτσας είχε δεσμευτεί ότι θα βρεθεί στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα για το μεταναστευτικό, ενώ ανακοίνωσε ότι η Πάτρα μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα Ήλιος που αφορά στην ομαλή ένταξη μεταναστών και προσφύγων στις τοπικές κοινωνίες. Μια τελείως διαφορετική εικόνα από αυτή που του είχαν παρουσιάσει οι φορείς της Πάτρας στην συνάντηση που είχαν μαζί του στην Αθήνα, αντίκρισε στο λιμάνι της Αχαϊκής Πρωτεύουσας ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Δημήτρης Βίτσας. Ο κ. Βίτσας βρέθηκε σε εγκαταστάσεις του ΟΛΠΑ, όπου τον υποδέχτηκαν οι αστυνομικές και λιμενικές αρχές, αλλά και η διοίκηση του οργανισμού, τους οποίους συνεχάρει για την πρόσφατη επιχείρηση απομάκρυνσης των προσφύγων και μεταναστών από τα πρώην βιομηχανικά κτίρια στην παραλιακή ζώνη της Πάτρας. Πρέπει να ξέρετε ότι όσοι ήταν στα δύο πολύ κακά άθλια, άτυπα καταλήματα, έχουν μεταφερθεί με ασφάλεια σε άλλες δομές αφού πέρασαν τις ιατρικές εξετάσεις και έχει ξεκινήσει και μια διαδικασία καταγραφής για αυτούς που δεν είχαν καθόλου χαρτιά. Αυτοί που είχαν χαρτιά πήγανε εξ αρχής δομές. Όπως τόνισε ο κύριος Βίτσας, κύριο μέλημα της πολιτικής του Υπουργείου είναι να μην επαναληφθεί το φαινόμενο της συγκέντρωσης και διαβίωσης των μεταναστών σε άθλιες συνθήκες, όπως συνέβαινε μέχρι πρόσφατα, ενώ αναφέρθηκε στα έργα που γίνονται στο λιμάνι για την περαιτέρω προστασία του. Μάλιστα, ο κύριος Βίτσας σημείωσε ότι η Πάτρα μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα Ήλιος προκειμένου να εξασφαλίσει κονδύλια για την ενοικίαση διαμερισμάτων, προστέγαση μεταναστών, αλλά και εργαλεία για την ομαλή ένταξή τους στην κοινωνία. Αυτό που μας απασχόλησε είναι πώς θα συνεχιστεί η κατάσταση ώστε να μην επαναληφθεί το γεγονός. Δεν είναι τόσο εύκολο ούτε τόσο αυτονόητο. Ήδη υπάρχει δύο σχέδια, θα έλεγα το σχέδιο που αφορά το λιμάνι και το σχέδιο που αφορά τη γύρω ασφάλεια, και υπάρχει και το τρίτο σχέδιο που συμπλέκει αυτά τα δύο, δηλαδή τη συνεργασία ανάμεσα στην αστυνομία και στο λιμενικό. Το πρόγραμμα Ήλιος, τώρα πλέον εμείς το λέμε Ήλιος 1, ήδη τρέχει πιλωτικά. Θα κάνουμε μια συζήτηση, γι' αυτό είναι και ο Γενικός Γραμματέας, ώστε να τρέξει και στην Πάτρα ή να είναι η Πάτρα από τις πρώτες πόλεις. Και απλά έπιασες πολύ εύκολα αυτό που έλεγα, πώς η Πάτρα μπορεί να συνδράμει. Δεν είναι η ιστορία η αποτροπή, είναι πώς μπορεί να συνδράμει με τον καλύτερο τρόπο, και αυτό εμένα με απασχολεί. Μαζί με τον κύριο Βίτσα βρέθηκε στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα και η αντιστράτηγος της ελληνικής αστυνομίας που σχεδίασε την επιχείρηση απομάκρυνση των μεταναστών, Ζαχαρούλα Τσιριγό. Για να αλλάξουμε θέμα, τα αποτυπώματα και η δράση του πρόδωσαν 39χρονο Βούλγαρο, ο οποίος εμφανίζεται να εμπλέκεται και στη ληστεία μεταφώνου 53χρονου περιπτερά στην Πάτρα το 2010. Η αστυνομική της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών, αξιοποιώντας στοιχεία που προέκυψαν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, υπέβαλαν συμπληρωματικό προανακριτικό υλικό στην ανακρίτρια Πατρών, με αποτέλεσμα να εκδοθεί ένταλμα σύλληψη σε βάρος ενός 39χρονου υπηκόου Βουλγαρίας για τη συμμετοχή του στην υπόθεση. Πολύ κοντά στην εξιχνίαση υπόθεσης που εκκρεμεί από το 2010 βρίσκεται η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών μετά τη διασταύρωση στοιχείων τα οποία και οδήγησαν σε έναν Βούλγαρο υπήκοο. Συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές 39χρονος υπήκοος Βουλγαρίας, ο οποίος εμπλέκεται σε υπόθεση ανθρωποκτονίας και σε υπόθεση ληστείας, η οποία είχε συμβεί πριν από 8 χρόνια στην Πάτρα. Ήταν Νοέμβριος του 2010, όταν ένας 53χρονος περιπτεράς έπεφτε θύμα ληστείας στην πιλωτή της πολυκατοικίας που διέμενε στην περιοχή της Εγλυκάδας. Ασκώντας του βία, τον ανέβασαν στο σπίτι του, άρπαξαν το χρηματοκιβώτιο και στη συνέχεια τον οδήγησαν σε διπλανό αγρόκτημα, όπου τον χτύπησαν με ένα σκεπάρνι μέχρι θανάτου. Αξίζει να αναφέρουμε πως για την ίδια υπόθεση έχει συλληφθεί και μια 36χρονη Βουλγάρα, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στη ληστεία μεταφώνου. Μετά το συμβάν έφυγε από την Πάτρα και συνελήφθη το 2017 με διεθνές ένταλμα σύλληψη στη Βουλγαρία. Μετά την έκδοσή της στην Ελλάδα προφυλακίστηκε σε σοφρονιστικό κατάστημα.
Πλέον στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται και ο 39χρονος από τη Βουλγαρία, ο οποίος εντοπίστηκε και φέρεται να εμπλέκεται στη ληστεία μεταφώνου στην Πάτρα το 2010. Το αποτύπωμά του το είχε η ασφάλεια πατρών, αλλά παρέμενε άφαντος, καθώς δεν υπήρχε καταχωρημένο στο σύστημα. Μια ληστεία οδήγησε στην καταχώρηση των αποτυπωμάτων και η διασταύρωση έδειξε και την υπόθεση της Πάτρας πριν από 8 χρόνια. Από την εμπεριστατωμένη έρευνα, την οποία ενήργησαν οι αστυνομικοί της Υποδίωσης Ασφαλείας Πατρών, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του 39χρονου υπήκου Βουλγαρίας για εμπλοκή του συγκεκριμένη υπόθεση, ο οποίος συνελήφθη και αναμένεται τις επόμενες ημέρες να οδηγηθεί στην Πάτρα προκειμένου απολογηθεί στον ανακριτή πατρών. Η τύχη του 39χρονου Βούλγαρου ανακόπηκε στις 18 Μαΐου στον Προμαχώνα Σερών, όπου τον εντόπισαν αστυνομικοί του Κέντρου Επαφής Προμαχώνα, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης του ανακριτή Λάρισας για διάπραξη ληστείας και πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών από το 2016 στη Λάρισα. Στον έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης και από τον ανακριτή πατρών. Για την υπόθεση της δολοφονίας στην Πάτρα, η αστυνομική της Διεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών, αξιοποιώντας στοιχεία που προέκυψαν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, υπέβαλαν συμπληρωματικό προανακριτικό υλικό στην ανακρίτρια Πατρών με αποτέλεσμα να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος ενός 39χρονου υπηκόου Βουλγαρίας για τη συμμετοχή του στην υπόθεση. Σε ισχύ τέθηκε ο νέος κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Η νέα νομοθεσία που έχει γίνει γνωστή ως GDPR είναι ενιαία για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελεί τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που έχει γίνει ποτέ στον τομέα αυτό. Περισσότερα για το τι ακριβώς αλλάζει για τους χρήστες του διαδικτύου θα μας πει ο καθηγητής νομικής του University College London, Γιώργος Κράτσας. Για να συνδεθούμε λοιπόν με το Λονδίνο. Κύριε Κράτσα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας απόψε για να προσεγγίσουμε ένα θέμα που μας αφορά όλους όσους τουλάχιστον ασχολούνται με το διαδίκτυο, είτε για τη δουλειά τους, είτε για τη διασκέδασή τους και την ψυχαγωγία τους. Όλοι σίγουρα τις τελευταίες μέρες έχουν λάβει τις σχετικές ενημερώσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή στα email. Τι αλλάζει λοιπόν και τι πρέπει να κάνει ο κάθε χρήστης? Λοιπόν, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι ο GDPR είναι ένας πολύ εκτενής κανονισμός, ο οποίος, όπως είπατε ακριβώς πρωτύτερα, σωστά, δεν υπάρχει παρόμοιός του σε όλο τον κόσμο αυτή τη στιγμή. Είναι μοντέρνος, είναι σύγχρονος, δηλαδή λαμβάνει υπόψη του τις νέες συνθήκες που δημιουργούνται από το διαδικτυακό μάρκετινγκ, από τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Και ουσιαστικά αυτό που είναι σημαντικό να καταλάβουν οι πολίτες είναι ότι ο GDPR εφαρμόστηκε, ήρθε στη ζωή μας για να προστατεύσει τους πολίτες. Δηλαδή να τους δώσει μεγαλύτερο έλεγχο, μεγαλύτερη δύναμη στον έλεγχο των προσωπικών τους δεδομένων, τα οποία επεξεργάζονται από άλλους. Για παράδειγμα, απαιτεί ο GDPR ότι καμία είτε εταιρεία, είτε υπηρεσία του δημοσίου, είτε διεθνής οργανισμός, είτε μη κυβερνητική οργάνωση, ότι δεν θα επεξεργαστούν τα προσωπικά τους δεδομένα χωρίς τη συγκατάβαση του πολίτη. Και όταν λέω να επεξεργαστούν, ενώ ακόμα και το να τα αποθηκεύσουν είναι ένα είδος επεξεργασίας. Μάλιστα. Οπότε μιλάμε και για τις φωτογραφίες και για κάποια στοιχεία ταυτότητας που πιθανόν να καταχωρούμε και να αναρτούμε στο διαδίκτυο και όλα αυτά. Όλα αυτά είναι στο πλαίσιο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, έτσι δεν είναι? Φυσικά. Οτιδήποτε, οποιοδήποτε δεδομένο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ταυτοποιήσει ένα πρόσωπο, αυτό θεωρείται ουσιαστικά μπαίνει υπό την αιγίδα της νομοθεσίας. Φυσικά ακόμα και οι φωτογραφίες, ακόμα και οι προτιμήσεις μας στο φαγητό, ακόμα και η σεξουαλική προσανατολισμός κάποιου, πόσο μάλλον στοιχεία που έχουν να κάνουν με την υγεία μας, που έχουν να κάνουν με τη βιολογία μας, αυτά προστατεύονται σε ακόμα υψηλότερο επίπεδο. Τι ακριβώς θα δούμε να αλλάζει? Θα υπάρξουν κάποιες διαφορές, για παράδειγμα λιγότερες προσωποποιημένες εντός εισαγωγικών διαφημίσεις προς τους χρήστες, όπως συνηθίζεται να εμφανίζονται κάποια παράθυρα, για παράδειγμα? Ναι, φυσικά. Ναι, θα δούμε αλλαγή σε αυτό το τομέα, διότι σύμφωνα με το GDPR δεν μπορεί ένας επεξεργαστής, δηλαδή μια εταιρεία ή οποιοδήποτε διαθέτει τα προσωπικά μας δεδομένα, να τα περάσει σε κάποιον τρίτο χωρίς τη συγκατάβασή μας. Οφείλουν να μας εξηγήσουν εξ αρχής τον λόγο για τον οποίο χρειάζονται να πάρουν, για παράδειγμα, τη διεύθυνση του email μας. Και αν
και τον σκοπό για τον οποίο θα τα χρησιμοποιήσουν. Από εκεί και πέρα επίσης θα μας παραδίνει περισσότερες δυνατότητες διαγραφής μας. Οποιαδήποτε στιγμή ένας πολίτης μπορεί να ζητήσει αυτό που ονομάζουμε να ξεχαστεί από μια εταιρεία, δηλαδή να ζητήσει τη διαγραφή του πλήρη από τη βάση δεδομένων της. Και αυτή η άρση της συγκατάβασή μας, δηλαδή το αίτημα διαγραφής, οφείλει να είναι το ίδιο, να δοθεί με την ίδια ευκολία με την οποία δόθηκε και η συγκατάβασή μας αρχικά. Επομένως, ναι, θα δούμε κάποιες αλλαγές υπό αυτή την έννοια. Από την άλλη, όμως, το GDPR πρέπει να πούμε ότι λαμβάνει υπόψη και τα θεμητά δικαιώματα που έχουν εταιρείες να επικοινωνούν μαζί μας. Δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε, ένας γιατρός ή ένας προμηθευτής έχει θεμητό δικαίωμα να επικοινωνεί με τον πολίτη για θέματα που αφορούν την αγορά του ή την υπηρεσία που μας προσφέρει. Επομένως, σε αυτό το τομέα δεν θα δούμε μεγάλη αλλαγή και αυτό είναι κάτι το οποίο φυσικά είναι εύλογο. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όλα όσα μας είπατε. Νομίζω ότι το καταλάβαμε πολύ περισσότερο το θέμα πλέον και τι ακριβώς αλλάζει στη χρήση του διαδικτύου. Να σας ευχαριστήσουμε λοιπόν πολύ. Καλό σας βράδυ. Επίσης. Τώρα, κυρίες και κύριοι, οι φωνές και οι αντιδράσεις ήταν αυτά που χαρακτήρισαν τη χθεσινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης. Κάτοικοι της κοινότητας Μερκοβουνίου ξέσπασαν όταν για ακόμα μία φορά αναβλήθηκε η απόφαση που αφορά στην παραχώρηση χρήσης χώρου στο κτίριο του Πνευματικού Κέντρου της Κοινότητας. Η κατάσταση δεν άρχισε να ξεφύγει, με έναν από τους παρευρισκόμενους να πλησιάζει απειλητικά μία δημοτική σύμβουλο που τον απέφυγε φωνάζοντας. Ένταση και παραλίγο προπυλακισμοί χαρακτήρισαν το Δημοτικό Συμβούλιο της Τρίπολης. Η άναψε με αφορμή το θέμα παραχώρησης χρήσης της υπόγειας αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου Κοινότητας Κανδύλας για την δωρεάν εκμάθηση ελληνικών χωρών. Τότε ο πρόεδρος της κοινότητας πλησίασε την Δημοτική Σύμβουλο Μαρία 2010 και άρχισε να της φωνάζει. Η ίδια διαμαρτυρήθηκε έντονα και προσπάθησε να τον αποφύγει. Όμως δεν σταμάτησαν εκεί. Λίγο μετά τις 10.30 το βράδυ της Πέμπτης και ενώ το Συμβούλιο συνεδρίαζε ήδη 2 ώρες, τα αίματα άναψαν με αφορμή την αναβολή συζήτησης θεμάτων που αφορούσαν στην παραχώρηση χρήσης χώρου στο κτίριο του Πνευματικού Κέντρου της Κοινότητας Μερκοβουνίου, στον Προοδευτικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Μερκοβουνίου, αλλά και στο Υπουργείο Πολιτισμού. Κάτοικοι της περιοχής του Μερκοβουνίου αντέδρασαν, καθώς όπως είπαν το θέμα συνεχώς αναβάλλεται, ενώ υπάρχει αίτημα περίπου 2 χρόνια. Και χτίσαμε με υδρότα το σκελετό που υπάρχει σήμερα. Τότε είμαστε κοινότητα και είχαμε πάνε τα κάτω από την νομαρχία και την άδεια την έβγαλε το πολιτικό του Μερκοβουνίου, Αργυρόπουλος, και πληρώσαμε τότε και μια δοσίκα από την τσέπη μας για να ξεκινήσει το έργο αυτό. Μάλιστα δεν ήταν λίγοι εκείνοι που έφτασαν στο Συμβούλιο από το χωριό Δάρα για να ακούσουν την απόφαση και εξέλαβαν ως ηρωνία την αναβολή. Τελικά τα πνεύματα ηρέμησαν με την παρέμβαση των πιο ψύχρεμων και αποφεύθηκε κάποια χειρότερη κατάληξη. Τέσσερα διαμερίσματα κληρώθηκαν σήμερα σε αστέγους της Ακίνθου από τον ΟΑΕΔΗ. Η κλήρωση έγινε στο διοικητήριο του νησιού και ιδιαίτερη ήταν η στιγμή ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων με τους νέους ιδιοκτήτες να δείχνουν τη χαρά τους και τη συγκίνησή τους. Κλήρωση για 4 εργατικές κατοικίες στο Μουζάκι Ζακίνθου πραγματοποίησε ο ΟΑΕΔ στην αίθουσα συσκέψεων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωνίων Νήσων. 4 τυχεροί κέρδισαν το νέο τους σπίτι από το σύνολο των 323 ετούντων που μπήκαν σε 3 κατηγορίες. Φτάσαμε όμως στην ευτυχή ημέρα σήμερα να γίνει αυτή η κλήρωση. Είναι 4 κατοικίες, περίπου 100 τετραγωνικών η καθεμία, στην περιοχή Μουζάκι.
οι οποίες βέβαια αυτή τη στιγμή δεν βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Έχουν λέει λατηθεί από κατοίκους του νησιού φαντάζομαι, αλλά ο ΟΕΔ αναλαμβάνει να τις επισκευάσει. Οι τρεις κατηγορίες ήταν χωρισμένες ανάλογα με τα οικογενειακά μέλη, με την Α κατηγορία να κληρώνει ένα σπίτι για έναν τυχερό δικαιούχο, την Γ κατηγορία επίσης μια κατοικία για έναν ιδιοκτήτη ανάμεσα σε 37 υποψηφίους και την Δ κατηγορία να κληρώνει δύο τυχερούς ιδιοκτήτες ανάμεσα σε 282 άτομα. Εύχομαι να συνεχίσει ο ΑΕΔ τη διαδικασία αυτή, να συνεχίσει τη δουλειά της εργατικής κατοικίας του πρώην ΟΗΕΚ για να μοιράζει σπίτια, γιατί πραγματικά το έχουν ανάγκη οι συνάνθρωποι μας και φάνηκε και από τη συμμετοχή σήμερα, από τη χαρά, από τα δάκρυα παιδιών που ήταν οι τυχεροί και εύχομαι υγεία στους τυχερούς. Η συγκίνηση και η χαρά των τυχερών που κέρδισαν τα σπίτια ήταν μεγάλη με την διαδικασία να γίνεται παρουσία επιτροπής που παρακολούθησε την κλήρωση και έκρινε δίκαιο το αποτέλεσμα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους τους υπαλλήλους που μου δώσαν αυτή την ευκαιρία εδώ. Ευχαριστώ όλες. Οι τέσσερις τυχεροί της κλήρωσης του ΟΑΕΔ ήταν η κυρία Χισεσάνη Αλπιώνα, ο κύριος Κιωσάη Σαμπρέτε, ο κύριος Σεχού Σακύρ και η κυρία Αρβανιτάκη Σπυριδούλα. Όσοι κληρώθηκαν καλούνται τώρα να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να μπορέσουν να μπουν στο νέο του σπίτι. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις εργατικές κατοικίες στο Μουζάκι θα γίνει ανακαίνιση από τον ΟΑΕΔ πριν μπουν οι νέοι ιδιοκτήτες. Να μείνουμε στο ίδιο θέμα. Απόψε φιλοξενούμε τη διοικήτρια του ΟΑΕΔ, την κυρία Μαρία Καραμεσίνη. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκω. Καλησπέρα σε όλους τους θεατές του καναλιού σας. Αυτό το ρεπορτάζ που προηγήθηκε μας έδειξε τι ακριβώς έγινε το πρωί κατά τη διάρκεια της κλήρωσης των τεσσάρων κατοικιών στο Βανάτο της Ζακύνθου. Στιγμές συγκίνησης και βλέπουμε ότι αυτές οι δράσεις, οι κοινωνικές δράσεις, τα προνόμια είναι απαραίτητα στην κοινωνία μας, κυρία Καραμεσίνη. Δεν είναι προνόμια, είναι δικαιώματα. Και τα δικαιώματα εξαρτώνται σε αυτή την περίπτωση των κατοικιών από τα κριτήρια, τα κοινωνικά κριτήρια που πληρούν οι δικαιούχοι, οι οποίοι κληρώνονται και παίρνουν τα σπίτια. Άρα λοιπόν ο ΑΕΔ συνεχίζει το έργο του πρώην ΟΕΚ, παραχωρώντας σπίτια, κληρώνοντας κατοικίες και κατασκευάζοντας κατοικίες, γιατί έχουμε και 5 οικισμούς σε όλη τη χώρα που δεν έχουν ακόμα αποπερατωθεί και είναι σε διαδικασία εξέλιξης, αποπεράτωσης και παράδοσης των σπιτιών στους δικαιούχους. Άρα έχουμε ευχάριστα πράγματα και από εδώ και στο εξής, όχι μόνο αυτά που είδατε. Σε όλη τη χώρα έχουμε κληρώσει σε 18 οικισμούς σπίτια, έχουμε ολοκληρώσει 2 οικισμούς μέχρι τώρα, ενώ τα 2-3 τελευταία χρόνια. Και συνεχίζουμε. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που ακούσαμε στο ρεπορτάζ, ότι θα γίνουν και οι εργασίες ανακαίνισης των κτίριων αυτών, αφού δυστυχώς είχαν υποστεί κάποιες ζημιές πριν μπουν οι ιδιοκτήτες. Ναι, ό,τι παραμένει για καιρό αχρησιμοποιητό και βρίσκεται, ας πούμε, σε κατάσταση αναμονής, είναι αντικείμενο συχνά βανδαλισμού, λαιλασίας κλπ. Και άρα χρειάζεται να κληρώνονται έγκαιρα αυτά τα σπίτια για να μπορούμε να μπορούν να τα παίρνουν οι άνθρωποι σε καλή κατάσταση και εμείς να μην έχουμε να κάνουμε πολλές κατασκευές. Αλλά να έχετε υπόψη σας ότι πολλές φορές έχουμε δικαστικές εκκρεμότητες. Δηλαδή πρέπει να διαλευκανθεί αν αυτοί οι οποίοι τα έχουν διεκδικήσει στο παρελθόν δικαιούνται ή δεν δικαιούνται να τα πάρουν. Και πολλές φορές έχουμε καθυστερήσεις που οφείλονται σε εκκρεμείς δίκες για τη διεκδίκηση αυτών των κατοικιών. Τώρα, στο πλαίσιο της επίσκεψής σας στο νησί της Ζακύνθου, αναμένετε να κάνετε και μία αυτοψία στο κτίριο του παλιού εργατικού κέντρου στην πλατεία Δημοκρατίας. Ένα κτίριο το οποίο βρίσκεται σε ένα πραγματικά βασικό έτσι, σημείο της πόλης. Τι ακριβώς προβλέπετε για την αξιοποίησή του? Κοιτάτε, είμαστε σε συζήτηση με την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων και θα έχουμε σύντομα νέα να ανακοινώσουμε. Δεν μπορείτε να μας αποκαλύψετε? Δεν θα ήθελα να το κάνω, γιατί έχω ραντεβού με τον Περιφερειάρχη αύριο και θα ήθελα έτσι από κοινού να εξετάσουμε το θέμα και να ανακοινώσουμε ό,τι είναι να ανακοινώσουμε. Οπότε περιμένουμε αύριο τα νεότερα για αυτό το θέμα. Ωστόσο αφού σας έχουμε μαζί μας, κυρία Καραμεσίνη, απόψε, να δούμε λίγο και κάποια θέματα γενικότερα που έχουν να κάνουν με τις αρμοδιότητές σας και έχουν να κάνουν με την εργασία και την ανεργία. Βρίσκεστε σε ένα νησί το οποίο είναι τυχερό λόγω του τουρισμού, δηλαδή 6 μήνες τα ποσοστά της ανεργίας πέφτουν σημαντικά.
Θα θέλαμε να μας πείτε τα στοιχεία που έχετε για τους δείκτες αυτή την περίοδο και από την υπόλοιπη Ελλάδα και ποια είναι τα μηνύματα που έχουμε. Κοιτάτε να δείτε, εξεπλάγει ευχάριστα κοιτάζοντας τα ποσοστά ανεργίας στο νησί. Μιλάω για τα ποσοστά ανεργίας που δίνει η Ελληνική Στατιστική Αρχή, επίσημη δηλαδή αρχή για την παροχή των στατιστικών δεδομένων. Δείχνουν ότι τα στοιχεία αυτά ότι με 9% ανεργία το 2017 ο νομός, η περιφερειακή ενότητα Ζακύνθου είναι αυτή η οποία έχει το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας σε όλη τη χώρα. Αυτά είναι τα καλά νέα για σας. Προφανώς δεν είναι όλοι οι συμπολίτες σας σε θέση να βρουν δουλειά. Το 9% αντιστοιχεί περίπου σε 4.000 εγγεγραμμένους ανέργους στα δικά μας Μητρώα, ενώ στο Κέντρο Πρόθεσης Απασχόλησης της Ζακύνθου. Άρα υπάρχει προσπάθεια να γίνει, αλλά σε σχέση με το 21% ποσοστό ανεργίας του μηνός Φεβρουαρίου το 2018, το νησί σας βρίσκεται σε καλή κατάσταση, θα λέγαμε. Και ελπίζω ότι το 2018 θα βρεθείτε σε ακόμα καλύτερη κατάσταση. Βέβαια, θα ήθελα να σας πω ότι αυτό το ποσοστό είναι ετήσιο ποσοστό. Φαντάζομαι ότι το καλοκαίρι είναι πιο χαμηλό και το χειμώνα είναι πιο υψηλό. Αλλά υπάρχει και η κατηγορία των εποχικών εργαζομένων, οι οποίοι περιμένουν τους χειμερινούς μήνες για να ξαναπιάσουν δουλειά στην επόμενη σεζόν. Άρα χρειάζεται να μελετήσει κανείς τα στοιχεία από πού προέρχεται η ανεργία και ποια είναι η σύνθεση της ανεργίας στο Μητρώο των Ανέργων του ΟΑΕΔ για να μπορέσουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Αλλά προφανώς υπάρχουν και προγράμματα, έτσι. Και εδώ ήθελα να αναφερθούμε, κύριε Καραμεσίνη, διότι στις αρχές του μήνα αναφερθήκατε στα νέα προγράμματα. Τα ανακοινώσατε, είναι για αρκετές θέσεις εργασίας νέων αλλά και αυτοαπασχολούμενων. Οπότε, ποιες περιοχές αφορά, είναι κοινοφελής εργασία, τι ακριβώς αφορά? Κοιτάτε, να ξεκινήσουμε από την κοινοφελή εργασία, από τα διάφορα προγράμματα κοινοφελούς εργασίας. Αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, τρέχει το πρόγραμμα για την δασοπροστασία, την πυρασφάλεια. Και το νησί σας έχει 64 θέσεις οι οποίες αναμένεται να καλυφθούν από ανέργους οι οποίοι έχουν ενδιαφερθεί και έχουν δηλώσει συμμετοχή. Άρα 64 άτομα είναι, νομίζω, ένας ικανός αριθμός για να μπορέσει να απασχοληθεί και να στο τομέα της πυροπροστασίας, που είναι πάρα πολύ σημαντικός για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των δασών στο νησί. Γνωρίζουμε και τις φωτιές που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Και όσον αφορά την κοινοφελή εργασία, που είναι και τις θέσεις που κατανέμονται στους Δήμους, νομίζω ότι το νησί πάλι είναι ευνοημένο. Έχουν δοθεί 150 θέσεις κοινοφελούς εργασίας στο Δήμο Ζακύνθου. Το πρόγραμμα αυτό ελπίζουμε εντός του Ιουλίου να έχει βγει στον αέρα. Τώρα γίνονται οι προετοιμασίες, ο Δήμος καταθέτει τις ειδικότητες, έχουν κατανεμηθεί θέσεις σε όλη τη χώρα, άρα και εδώ. Και αυτές οι 150 θέσεις, τις συγκεκριμένες ειδικότητες που θα έχει επιλέξει ο Δήμος, θα καλυφθούν μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα που εντός του Ιουλίου αφορά 25.000 θέσεις σε 276 Δήμους όλη τη χώρα και 5.000 στις περιφέρειες. Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθούμε σε κάποια πολύ σημαντικά έτσι στοιχεία και ποσοστά που παρουσιάσατε και έχουν να κάνουν με την μείωση της ψαλίδας μεταξύ των ποσοστών ανεργίας ανδρών και γυναικών. Πού οφείλεται αυτό και πανελλαδικά πώς είναι κατανεμημένα αυτά τα ποσοστά? Κοιτάτε, ας μην μπούμε στην πανελλαδική κατανομή, ας ξεκινήσουμε από τις βασικές τάσεις. Υπάρχει μια μεγάλη ψαλίδα μεταξύ ανδρών και γυναικών στο ποσοστό ανεργίας. Υπήρχε πριν από την κρίση. Μειώθηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης, διότι πάρα πολλές ανδρικές δουλειές χάθηκαν σε τομείς ανδροκρατούμενους, που κυριαρχεί δηλαδή ανδρική απασχόληση, όπως οι κατασκευές, η μεταποίηση κλπ. Άρα λοιπόν έκλεισε η ψαλίδα για κακούς λόγους, θα λέγαμε, γιατί η κρίση οδήγησε σε οπισθοδρόμηση και σε πλήγμα στην απασχόληση ανδρών και γυναικών. Άρα λοιπόν, επειδή επλήγει περισσότερο η ανδρική απασχόληση από τη γυναικεία, έκλεισε η ψαλίδα. Τώρα στα τρία τελευταία χρόνια που έχουμε περίπου 15%, έχουμε μια αύξηση των θέσεων εργασίας περίπου 235.000 συνολικά ή 7,5% περίπου σωρευτική αύξηση στα τρία χρόνια. Έχουμε λίγο πολύ παράλληλη αύξηση γυναικείας και ανδρικής απασχόλησης, αλλά ταυτόχρονα είσοδο γυναικών στο εργατικό δυναμικό. Άρα λοιπόν αυτές οι τάσεις που παρατηρούνται οδηγούν στο
στο να μπουν πάρα πολλές γυναίκες που δεν ήταν στην αγορά εργασίας πριν, να μπουν στο εργατικό δυναμικό, και παρά το γεγονός ότι αυξήθηκε κατά 7% η γυναική απασχόληση και κατά 7% η ανδρική, η ψαλίδα μεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά το ποσοστό ανεργίας διευρύνθηκε. Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν είναι παράξενο, σημειώνεται και σε άλλες χώρες, όχι μόνο στην Ελλάδα, λόγω της αυξημένης συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας. Ελπίζουμε να μπορούμε να ανταποκριθούμε στο να δώσουμε περισσότερες δουλειές στις γυναίκες. Το γεγονός ότι η ανεργία προέρχεται από γυναίκες που είναι εκτός εργατικού δυναμικού δεν κάνει λιγότερο σοβαρό το πρόβλημα, διότι διεκδικούν το δικαίωμα στην εργασία, και το δικαίωμα στην εργασία μπορεί να το διεκδικήσει οποιοδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή της ζωής του. Μάλιστα, κυρία Καραμασίνη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας απόψε. Καλό σας βράδυ. Εγώ να σας ευχαριστήσω. Τώρα, κυρίες και κύριοι, αλλάζουμε θέμα. Συνέντευξη τύπου παραχώρησε το Συντονιστικό των Πολιτιστικών Συλλόγων Μεσσηνίας Αρκαδίας με θέμα τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Πελοπόννησο. Οι εκπρόσωποι των συλλόγων επιμένουν κατά της ΔΙΤ και κατηγορούν την Περιφερειακή Αρχή και την κυβέρνηση. Το Συντονιστικό των Πολιτιστικών Συλλόγων Μεσσηνίας και Αρκαδίας συνεχίζει τον αγώνα κατά της ΔΙΤ της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την διαχείριση των απορριμμάτων. Σε συνέντευξη τύπου στην Καλαμάτα, οι εκπρόσωποι των συλλόγων κατηγόρησαν την κυβέρνηση και την Περιφερειακή Αρχή Πελοποννήσου. Κουβέντες στον αέρα από τους θεσμικούς παράγοντες, είτε είναι δήμαρχοι, είτε είναι περιφερειάρχες, είτε είναι αντιπεριφερειάρχες ή δεν ξέρω ό,τι άλλο, λένε κουβέντες στον αέρα, ακόμα και υπουργοί και πρωθυπουργοί. Στη συνέντευξη παρέστησαν ο πρώην βουλευτής Θανάσης Πετράκος και ο περιφερειακός σύμβουλος Νίκος Γότικας, που τάχτηκαν κατά της ΔΙΤ και εξέφρασαν την συμπαράστασή τους στον αγώνα των συλλόγων. Εμείς απαντάμε πολύ καθαρά, είναι πολλά τα λεφτά και μεγάλα τα συμφέροντα πίσω από την υπόθεση που λέγεται διαχείριση των απορριμμάτων, πίσω από την υπόθεση που λέγεται ΣΔΙΤ Πελοποννήσου. Η σοβαρότατη ανακολουθία και απαράδεκτη λογική, ξεκινώντας από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και τους λοιπούς υπουργούς, οι οποίοι με το αναπτυξιακό συνέδριο, το δίθεν αναπτυξιακό συνέδριο της Πελοποννήσου, ουσιαστικά νομιμοποίησαν όλες τις παρανομίες που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Για πολιτική κολοτούμπα κατηγόρησαν την κυβέρνηση και επέκριναν το γεγονός ότι ετοιμάζονται να υπογράψουν τις ΔΙΤ με ανάδοχο την Τέρνα, ενώ εκκρεμεί έγκριση της μελέτης περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων στο Συμβούλιο της Επικρατείας στις 10 Οκτωβρίου. Η κυβέρνηση, κάνοντας στροφή 180 μοιρών, όπως αποδεικνύεται από τις ενέργειές της, μετά την 15-12 του 2015, διαπραγματεύεται με την Τέρνα για ένα έργο που γνωρίζει καλά ότι είναι παράνομο. Πάμε, όπως λένε, για σύμβαση σύμπραξης, για τη βασική σύμβαση, ενώ εκκρεμεί στο Συμβούλιο Επικρατείας η μελέτη περιβαλλοντικών όρων. Yeah. Αυτό το έργο έχει αναβληθεί 14 φορές, εκκρεμούν 5 αιτήσεις από το 2014, τέλος του 2014, και τώρα τις δώσανε πάλι μια κλωτσιά, να το πω έτσι, και πήγε 10 δεκάτου. Τα μέλη των συλλόγων έκαναν λόγο για παρανομίες και παρατυπίες, για παράνομη και επιβλαβή διαχείριση απορριμμάτων, για υπογραφή σύμβασης με εταιρεία που δεν υπήρχε, καθώς και για καταπατήσεις κτημάτων. Για να αλλάξουμε θέμα, 120 χρόνια από τη δημιουργία του συμπληρώνει φέτος ο Οδοντοτός Σιδηρόδρομος, και για τρίτη συνεχόμενη χρονιά διοργανώνονται οι εκδηλώσεις γιορτές του Οδοντοτού εν σειρμό. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, σήμερα δημοσιογράφοι, κριτικοί τέχνης και άτομα του πολιτισμού και του τουρισμού ταξίδεψαν με τον Οδοντοτό, και περισσότερα για το διπορικό θα μας πει ο συνάδελφος Ιάσονας Τσόλης. Ιάσονα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γεωργία, κυρίες και κύριοι. Εν σειρμό, λοιπόν, 122 χρόνια συμπληρώνονται αυτές τις μέρες από τη λειτουργία του Οδοντοτού Σιδηροδρόμου. Ο πιο στενός σιδηρόδρομος στον κόσμο, μετρά εύρος γραμμής 75 εκατοστά και συνδέει το διακοπτό με τα Καλάβρητα εδώ και 122 χρόνια. Ένα έργο του Χαριλάου Τρικούπη με πρώτο επιβάτη το 1896 τον τότε βασιλιά της Ελλάδας, τον Γιώργιο τον Πρώτο. Σήμερα, λοιπόν, η ΔΙΚΕΠΑ, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και ο Δήμος Καλαβρίτων οργάνωσαν αυτό το ταξίδι για εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης, ανθρώπους του πολιτισμού. Βρεθήκαμε όλοι μαζί στο διακοφτό σήμερα το πρωί και ξεκινήσαμε από εκεί με αφετηρία μας στην πόλη της Αιγιάλιας, να πάμε στα Καλάβρητα μέσα από το, διασχίζοντας το,
κοντά στο Βουραϊκό με τον Οδοντοτό σε αυτό το μαγευτικό ταξίδι, σε αυτή την υπέροχη διαδρομή. Μια διαδρομή ιδιαίτερου φυσικού κάλους που την επισκέπτονται άνθρωποι από όλο τον κόσμο. Είναι τόσο ξακουστή. Επιλέγουν να κάνουν αυτό το ταξίδι με τον Οδοντοτό. Βλέπουμε και τα πλάνα του Παναγιώτη του Ξενιτόπουλου, τα οποία είναι πραγματικά μαγευτικά. Να σας πω ότι φτάσαμε στα Καλάβρητα μετά από μία ώρα διαδρομής μέσα από το φαράγγι του Βουραϊκού και μας υποδέχτηκε ο Δήμαρχος Καλαβρίτων, ο κύριος Λαζουράς. Και να σου πω, Γεωργία, ότι τα Καλάβρητα, παρά το γεγονός ότι είμαστε στο τέλος της άνοιξης, αρχές του καλοκαιριού, συνεχίζουν να αποτελούν έναν πόλο τουριστικής έλξης. Μπορεί εμείς στο μυαλό μας να τα έχουμε ως απόλυτα χειμερινό ταξιδιωτικό προορισμό. Ωστόσο, πάρα πολλοί κόσμος, τουρίστες, βρέθηκαν στα Καλάβρητα και απολάμβαναν το τοπίο της φύσης, απολάμβαναν αυτήν την πολυγραφική κωμόπολη. Το ταξίδι λοιπόν έγινε με αφορμή τα 122 χρόνια. Να πούμε ότι πια σήμερα ο Οδοντοτός λειτουργεί μόνο για τουριστικούς λόγους, κυρίως για τουριστικούς λόγους. Έχει πάψει να χρησιμοποιείται τόσο σαν επιβατηγό ή σαν μεταφορικό εμπορικό τρένο. Ωστόσο, η διαδρομή παραμένει εκπληκτική. Ένα μοναδικό διπορικό. Ιάσονα, να σε ευχαριστήσουμε για το ταξίδι. Βεβαίως περισσότερα θα δουν οι τηλεθεατές μας τις επόμενες ημέρες. Καλό σου βράδυ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ιόνιαν. Πάμε να δούμε και τις υπόλοιπες ειδήσεις από την περιφέρεια. Δεν πρόκειται να σταματήσουν τον αγώνα τους για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, παρά την μήνυση που υποβλήθηκε εναντίον τους, δηλώνουν μέλη της Επιτροπής Αγώνα κατά των Κεραίων. Στο εδόλιο του κατηγορουμένου, έπειτα από μήνυση, κάθισαν γνωστοί πατρινοί, μεταξύ αυτών και ο διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, Ανδρέας Ηλιάδης. Στις 18 Σεπτεμβρίου του 2019 αναβλήθηκε η δίκη γνωστών πατρινών που κινητοποιήθηκαν ενάντια σε κεραίες κινητής τηλεφωνίας. Πρόκειται για πολίτες που κάθισαν στο εδόλιο του κατηγορουμένου στα δικαστήρια της Πάτρας για κινητοποίηση που συμμετείχαν προμηνών για την τοποθέτηση κεραίας κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή της Αγιάς. Την αναβολή τη ζήτησε ο μηνυτής. Ο μηνυτής ζήτησε την αναβολή. Οι κατηγορούμενοι ήταν στις θέσεις τους, στις επάλξεις τους, έτοιμοι να υπερασπιστούν με ατράνταχτα επιχειρήματα τον εαυτό τους, αλλά η δίκη αναβλήθηκε. Δικάζεται η αγάπη μας και η αλληλεγγύη προς τον κόσμο και η κινητοποίηση και το δικαίωμα στην υγεία. Ο αγώνας μας λοιπόν είναι μόνο για τη δημόσια υγεία, δεν έχει κανένα συμφέρον. Το κατηγορητήριο που αντιμετωπίζουν έχει να κάνει με φθορά ξένης περιουσίας και εξύβριση, κατηγορίες τις οποίες δεν αποδέχονται. Όπως λένε τα μέλη της Επιτροπής Αγώνα για την απομάκρυνση των κεραίων κινητής τηλεφωνίας, δεν πρόκειται να υποστήλουν τη σημαία των κινητοποιήσεων εξαιτίας των μηνύσεων που έχουν υποβληθεί εναντίον τους. Η δίωξη αυτή αυτό το σκοπό είχε. Να μας κάμψει, να μας εξοντώσει ηθικά, οικονομικά και κοινωνικά, να μας επιρρύψει κατηγορίες οι οποίες είναι αστείες, δεν υπάρχουν αυτές οι κατηγορίες. Κατά φαντασία υπάρχουν αυτές οι κατηγορίες, με σκοπό να σταματήσουμε τις κινητοποιήσεις μας. Δεν πρόκειται, γιατί έχει μεγαλύτερη αξία η ζωή. Το κατηγορητήριο είναι σαθρό και δεν πρόκειται να επισύρει σε βάρος τους καμία ποινή και καμία ενοχή. Όμως πρέπει η στάση και η συμπεριφορά τους όλους να μας κινητοποιήσει και να ενδιαφερόμαστε για τα κοινά, για τη ζωή μας, για την ανάσα μας, για ό,τι αγαπάμε και ό,τι μας περιβάλλει. Στο πλευρό των κατηγορουμένων βρίσκεται και ο Δήμος Πατρέων, με τον Κώστα Πελετίδη να συμπαραστέκεται στον γνωστό γιατρό, διευθυντή της ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας Ανδρέα Ηλιάδη, τον πρόεδρο του Συλλόγου Αγιάς Γιάννη Μαντά και έναν ακόμα κάτοικο της περιοχής, οι οποίοι κάθισαν στο εδόλιο. Το Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κορινθίων διοργάνωσε εκδήλωση στο πρώτο Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου για τη λήξη των μαθημάτων των κοινωνικών φροντιστηρίων. Όλοι οι παρευρισκόμενοι δήλωσαν ευχαριστημένοι από την πορεία των μαθημάτων και ευχήθηκαν καλή επιτυχία στους μαθητές που προετοιμάζονται για τις εξετάσεις. Με
πειράματα παρουσίαση του έργου της χρονιάς και συζήτηση για το μέλλον του θεσμού των κοινωνικών φροντιστηρίων, πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση της τελετής λήξης των φετινών μαθημάτων. Εγώ πρέπει να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι στήριξαν και στηρίζουν αυτόν τον θεσμό των κοινωνικών φροντιστηρίων. Εκπαιδευτικοί και γονείς μίλησαν για την σημασία που έχουν τα κοινωνικά φροντιστήρια, ιδιαίτερα την περίοδο της κρίσης. Πράγμα που επεσήμανε και ο Δήμαρχος Κορίνθου, που ευχαρίστησε όσους βοηθούν την συγκεκριμένη προσπάθεια. Τώρα τα κοινωνικά φροντιστήρια συνεχίζουν. Δυστυχώς η κρίση συνεχίζεται και είμαστε αναγκασμένοι να λειτουργούμε αυτή την δομή των κοινωνικών φροντιστήριων με επιτυχία. Πάρα πολλοί καθηγητές, πάνω από 60 καθηγητές. Οι πιο πολλοί, να ξέρετε, είναι άνεργοι που στηρίζουν αυτή τη δομή του Δήμου. Σήμερα εδώ, στα κοινωνικά μας φροντιστήρια, υπάρχουν παιδιά από οικογένειες αδύναμες που δεν έχουν τα απαραίτητα χρήματα για να μπορέσουν να πάνε στα κανονικά φροντιστήρια. Έρχονται εδώ. Περισσότερα από 300 παιδιά κάνουν μαθήματα στα κοινωνικά φροντιστήρια του Δήμου, ενώ όλα τα χρόνια λειτουργίας του συγκεκριμένου θεσμού έχουν σημειωθεί πολλές επιτυχίες. Κάθε χρόνο έχουμε μεγάλες επιτυχίες σε αγωγικές εξετάσεις στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Πάνω από 300 παιδιά είναι στα κοινωνικά μας φροντιστήρια. Εγώ από τα βάθη της καρδιάς μου θα ήθελα να ευχαριστήσω τους καθηγητές, ιδιαίτερα και τους καθηγητές τους συνταξιούχους, αλλά και τους καθηγητές που παρόλο που είναι άνεργοι έρχονται εδώ και στηρίζουν αυτήν την κοινωνική δομή του Δήμου. Ο Δήμαρχος Κορίνθου τόνισε πως τα κοινωνικά φροντιστήρια θα συνεχίσουν να λειτουργούν για όσο ακόμη χρειάζεται. Είμαστε λοιπόν απόλυτα ικανοποιημένοι με αυτή τη δομή και θα συνεχίσουμε και τα επόμενα χρόνια να την στηρίζουμε. Και ευχόμαστε βεβαίως αυτή η δομή κάποια στιγμή να σταματήσει μαζί με την κρίση που έχει η χώρα, που έχει οδηγήσει ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας να είναι στο περιθώριο της οικονομικής και κοινωνικής ζωής. Όλοι οι παρευρισκόμενοι δήλωσαν ευχαριστημένοι από την πορεία των μαθημάτων αυτή τη σχολική χρονιά και ευχήθηκαν καλή επιτυχία στα παιδιά που αυτόν τον καιρό προετοιμάζονται για τις ενδοσχολικές και πανελλαδικές εξετάσεις. Όλα είναι έτοιμα στην Κυπαρισία για τη διοργάνωση της Πέμπτης Λευκής Νύχτας αύριο βράδυ και τις πλούσιες εκδηλώσεις που θα γίνουν το Σαββατοκύριακο. Παράλληλα, φέτος θα είναι ξεχωριστός και εορτασμός του Αγίου Πνεύματος, καθώς θα γίνει η παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου, ο οποίος θα ανακηρυχθεί σε επίτιμο δημότη από το Δήμο Τριφυλίας. Μαζί μας απόψε είναι ο Δήμαρχος Τριφυλίας, ο κ. Παναγιώτης Κατσίβελας. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Να τα πάρουμε όμως με τη σειρά, χρονικά εννοώ, να ξεκινήσουμε από τη Λευκή Νύχτα, μια εκδήλωση που πλέον να έχει γίνει. Να αρχίσουμε λίγο νωρίτερα, γιατί νωρίτερα από τη Λευκή Νύχτα θα είναι ο 23ος δρόμος Κυπαρισίας, ένας θεσμός τρεξίματος αγώνων δρόμου, μια συνάντηση και μια πορεία προς την υγεία, γιατί αυτό είναι ο στόχος, ο οποίος θα αρχίσει από νωρίτερα, γύρω στις 5 η ώρα, με διαδρομές που θα αφορούν παιδιά των νηπιαγωγείων, των σχολείων, των δημοτικών, των γυμνασίων, μεγαλύτερων ηλικιών. Και φτάνουμε μέχρι και τους πολύ ηλικιωμένους που μπορούν να κάνουν βάδια και να συμμετέχουν. Και ξεκινάμε και συνεχίζουμε ένα θεσμό που ειλικρινά, παρότι έχει γίνει τώρα τις μόδες, αυτός ο θεσμός διατρέχει το 23ο έτος της ζωής του. Είναι ένας δρόμος συνάντησης προς την υγεία και αυτό είναι η στόχευση και γι' αυτό προχωράμε. Περνώντας οι ώρες του Σαββάτου θα αρχίσουμε να μπαίνουμε σε άλλους ρυθμούς. Θα αρχίσει η Λευκή Νύχτα με επίσημες εκδηλώσεις που θα αρχίσουν από την πλατεία της πόλης μας της Κυπαρισίας. Και εκεί θα έχουμε το άλλο χρώμα. Ο Εμπορικός Σύλλογος κυρίως έχει διαμορφώσει ένα πολύ εορταστικό περιβάλλον στην επικουρία ο Δήμος της Τριφυλίας και η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Και θα έχουμε μια συνάντηση αγοράς, πολιτισμού, τέχνης, με πολλά μουσικά σχήματα, με πολλές εκπλήξεις από τα μαγαζιά, με μεγάλες εκτόσεις. Ένας θεσμός που τρέχει την πέμπτη χρονιά και αυτός είναι καθιερωμένος, είναι πολύ πετυχημένος και πιστεύω και επειδή παρακολουθώ την προετοιμασία και την αγωνία όλων των πολιτών και των καταστηματαρχών, νομίζω ότι η φετινή χρονιά θα είναι κάτι το ξεχωριστό, με βεγγαλικά, με ξυλοπόδαρους, με μουσικά σχήματα, ό,τι θέλει μπορεί κάποιος να το συναντήσει στην Κυπαρισία και μέχρι αργά θα έχουμε χαρούμενο περιβάλλον και καλό όλους τους ενδιαφερόμενους
αν έχουν ένα περιθώριο για κάποια ευθυμινότητα, ειλικρινά θα είναι λόγος να επισκεφθούν την πόλη μας της Κυπαρισσίας. Ο Δήμος λοιπόν στηρίζει τέτοιου είδους διοργανώσεις πάντα, διότι αναγνωρίζει τα ωφέλη που υπάρχουν, όπως είπατε κύριε Δήμαρχε, και για τους επιχειρηματίες αλλά και για τους κατοίκους, διότι έχουν ανάγκη να το ρίξουν και λίγο έξω. Λόγω αυτών των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε. Όλοι οι επαγγελματίες μας έχουμε ανάγκη να δημιουργήσουμε εμείς οι ίδιοι ένα κλίμα ελπίδας και δημιουργίας. Χρειάζεται και να ξεφύγει λίγο το μυαλό από την καθημερινότητα για τα πολλά προβλήματα. Είναι πολλαπλή η στόχη, άλλωστε ανοίγουμε τις πόρτες όχι μόνο της πόλης και τις πόρτες της καρδιάς μας να υποδεχτούμε φίλους, να συναντηθούμε, να χαρούμε, να κουβεντιάσουμε, να αγοράσουμε μαζί. Όλα μπορούν να γίνουν με συνέργειες των ανθρώπων που είναι και το μεγάλο ζητούμενο της εποχής. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν για το Σαββατοκύριακο. Τη Δευτέρα μπαίνουμε σε διαφορετικό κλίμα. Θα έχει τον τερματισμό του Rally Raid 2018, παρότι δημιουργήθηκαν κάποια προβλήματα στην περιοχή της Ηλίας με τους χώρους που έκαναν μέσα στο Κυπαρισιακό κόλπο που έκαναν διαδρομές. Για το Δήμο της Τριφυλίας τα πράγματα εξελίχθηκαν ήπια και ομαλά και κάτω από τις οδηγίες τις οποίες έπρεπε να έχουν. Ένα χαρούμενο γεγονό και αυτό, και ολοκληρώνεται βέβαια την πολλή ημέρα του Αγίου Πνεύματος που θα έχει την τιμή ο Δήμος μας να τον επισκέπτεται ο πρώτος πρόεδρος της Δημοκρατίας στην ιστορία του Δήμου μας αλλά και των Δήμων που προϋπήρχαν από τον Καλλικράτη. Έτσι θεωρείται η μεγαλύτερη επίσκεψη πολιτικού άντρα στο Δήμο. Όπως προβλέπεται το πρωτόκολλο της Προεδρίας της Δημοκρατίας σε κάθε επίσκεψη του Δήμου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και με την πλήρη αποδοχή του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά κυρίως της κοινωνίας θα κηρυχτεί επίτιμος δημότης της πόλης μας, του Δήμου μας, με την έννοια ότι τιμάμε αυτόν τον θεσμό με όλη μας την ψυχή και τιμάμε και το πρόσωπο του Πρόεδρου της Δημοκρατίας που κατά ξεχωριστό τρόπο εκτελεί τα καθήκοντά του υπερασπιζόμενος τα δικαιώματα και των πολιτών αλλά και την τήρηση του συντάγματος και κυρίως του πολιτεύματος μας. Ένα γεμάτο λοιπόν τρίμηνο έρχεται για την Κυπαρισσία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ κύριε Δήμαρχε. Να πω μόνο κλείνοντας ότι... Εγώ σας ευχαριστώ και χρόνια πολλά για τις γιορτές που έρχονται. Χρόνια πολλά. Θα τα δούμε εμείς κύριε και κύριοι όλα αυτά αναλυτικά τις επόμενες ημέρες μέσα από το Ιόνιαν. Κύριε Δήμαρχε, καλό σας βράδυ. Να αλλάξουμε εμείς θέμα κυρίες και κύριοι. Με φόντο το διήμερο συνέδριο του Εργατικού Κέντρου της Πάτρας και τις εκατέρωθεν αντεκλήσεις στην προσωρινή διοίκηση του οργάνου, θα πραγματοποιηθεί η γενική απεργία της προσεχούς Τετάρτη στην Πάτρα. Η προσωρινή διοίκηση καλεί τους εργαζομένους σε συμμετοχή στην κινητοποίηση, αλλά και στο συνέδριο που θα διεξαχθεί στις αρχές του επόμενου μήνα. Κάλεσμα στους εργαζόμενους για συμμετοχή στη γενική απεργία που έχει προκηρυχθεί από ΓΕΣΕΕ και ΑΔΔ για την προσεχή Τετάρτη, απίθυνε η προσωρινή διοίκηση του Εργατικού Κέντρου της Πάτρας. Μάλιστα, το πρωί της Τετάρτης θα πραγματοποιηθεί συλλαλητήριο διαμαρτυρίας έξω από το κτίριο του Εργατικού Κέντρου και θα ακολουθήσει πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Έχουμε την πεποίθηση ότι όλος ο πατραϊκός λαός θα συμμετάσχει στην κινητοποίηση για να βροντοφωνάξουμε φτάνει πια. Δεν αντέχουμε άλλο να μας συνθλίβουν, να μας εξαθλιώνουν και ταυτόχρονα να προσπαθούν να μας πείσουν ότι όλα πάνε καλά. Συγκέντρωση μπροστά στο Εργατικό Κέντρο. Απεργία που βασικά αιτήματά της είναι αύξηση σε μισθούς και συντάξεις, κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων που ψηφίστηκαν επί μνημονίων, επαναφορά τώρα με υπογραφή Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στο 751, κανένας πληστηριασμός πρώτης κατοικίας. Παράλληλα, ο επικεφαλής προσωρινής διοίκησης ενημέρωσε και για το διήμερο συνέδριο και την Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων των Μελών της Δύναμης του Εργατικού Κέντρου της Πάτρας στις 2 και 3 Ιουνίου. Στο συνέδριο θα αποκαλυφθεί το μέγεθος και το βάθος των μεθοδευμένων με διάφορους τρόπους και τακτικισμούς καταστατικών παραβάσεων που έχουμε την πεποίθηση ότι όταν θα ελεγχτούν όπως ορίζει το καταστατικό αλλά και ο νόμος θα βρεθούν σε ακόμα πιο δύσκολη θέση όσοι έχουν παρανομήσει. Εμείς καλούμε όλους τους συναδέλφους, αντιπροσώπους, επειδή πιστεύουμε ότι έχουν τη δυνατότητα σαν εκπρόσωποι να καταλάβουν τι έχει συμβεί, να συμμετάσχουν στο συνέδριο και να κάνουν το καθήκον τους. Οι εργαζόμενοι ζητούν την αύξηση των μισθών και των συντάξεων, επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και κατάργηση όλων των αντιεργατικών νόμων.
Η Λαϊκή Συσπήρωση απάντησε στον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Πέτρο Τατούλη, ο οποίος κατηγόρησε τα στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και συγκεκριμένα τον κύριο Γόντικα, ότι πλουτίζουν σε βάρος της βάσης και των μελών του ΚΚΕ. Ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης της Λαϊκής Συσπήρωσης απάντησε ότι ο κύριος Τατούλης έχει ενοχληθεί από τις αποκαλύψεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για την οικονομική διαχείριση της Περιφερειακής Αρχής. Στις αθλειότητες περιέχει το δελτίο τύπου της περιφέρειας πριν λίγες μέρες, επανέλαβε ο κ. Στατούλης στην προχθεσινή συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ο κ. Στατούλης μάλιστα έφτασε στο σημείο να κατηγορεί τα στελέχη του ΚΚΕ και συγκεκριμένα τον σύντροφο τον Νίκο τον Γόντικα ότι πλουτίζουν σε βάρος της βάσης του κόμματος. Να τον χαίρεται η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Φαίνεται ότι στην περιφέρεια Πελοποννήσου ενοχλούνται πολύ από τις αποκαλύψεις που έχουμε προκαλέσει το τελευταίο διάστημα για τη διασπάθηση εκατομμυρίων ευρώ για την τουριστική προβολή μέσα από τη μυθική Πελοπόννησο, για τη διάθεση εκατομμυρίων ευρώ σε αδιαφανείς διαδικασίες για αναπτυξιακές εταιρείες, ιδιαίτερα για την Πελοπόννησο ΑΕ, στη διάθεση εκατομμυρίων ευρώ σε ημέτερους για συμβουλευτική στήριξη και για τεχνική υποστήριξη, για τη διευκόλυνση αισχρών διεκδικήσεων αποζημιώσεων εκατομμυρίων ευρώ από μεγαλοεργολάβους και κατασκευαστικούς ομίλους. Καταφεύγουν στον πρωτόγονο αντικομμουνισμό, καταφεύγουν σε ψέματα και στις συκοφαντίες και στην προσπάθεια διαχωρισμού της βάσης από την ηγεσία του ΚΚΕ, αλλά και στις προσωπικές επιθέσεις σε στελέχη του ΚΚΕ, για να μην απαντήσουν σε τίποτα από όλα αυτά που τους έχουμε κατηγορήσει όλο αυτό το τελευταίο διάστημα. 565 χρόνια μετά την άλωση της πόλης, ο Δήμος Σπάρτης, το νομικό πρόσωπο πολιτισμού και περιβάλλοντος και ο αθλητικός οργανισμός διοργανώνουν εκδηλώσεις από αύριο έως και τις 3 Ιούνιου για να τιμήσουν τη θυσία του τελευταίου αυτοκράτορα του Βυζαντίου Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Μαζί μας απόψε είναι η Πρόεδρος του νομικού προσώπου του Δήμου Σπάρτης, η κυρία Γεωργία Γαλανοπούλου. Κυρία Γαλανοπούλου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα από την όμορφη Σπάρτη μας. Είμαστε πανέτοιμοι για τις εκδηλώσεις Παλαιολόγια 2018, οι οποίες αρχίζουν από αύριο 26 και θα τελειώσουν 3 Ιουνίου. Αύριο λοιπόν ξεκινάμε στην τοπική κοινότητα Μιστρά με τον ημιμαραθώνιο Παλαιολόγιο Δρόμο, ενώ συγχρόνως στη Σπάρτη, στο πνευματικό κέντρο του Δήμου, έχουμε τα χοροδιακά 2018, συνάντηση χοροδιών με το μουσικό όμιλο Σπάρτης, τη χοροδία Λυκείου Ελληνίδων Ιωαννίνων και τη γυναικεία χοροδία Καλλιτεχνήματα από Αθήνα. Την Δευτέρα 28 στην τοπική κοινότητα Μιστρά και στο Ινστιτούτο Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού έχουμε μία ομιλία της κυρίας Μωροπούλου με θέμα συντήρηση και αποκατάσταση του Παναγίου Τάφου, ενώ το βράδυ στον ίδιο χώρο έχουμε την επίσημη μουσική παράσταση «Η Ρωμανία Ανθή». Είναι μια μουσική εκδήλωση μνήμης και στοχασμού με επίκεντρο τη βυζαντινή μουσική παράδοση, θρησκευτική και κοσμική, με την ευκαιρία των 565 χρόνων από την άλωση της πόλης. Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις μας βέβαια στις 29, όπως είπατε και εσείς, με την άφιξη του Προέδρου της Δημοκρατίας στον αρχαιολογικό χώρο του Μιστρά. Έχουμε Θεία Λειτουργία, την κατάθεση στεφάνων στον Αντριάντα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και το βράδυ έχουμε άλλη μια μουσική παράσταση στο πνευματικό κέντρο του Δήμου μας, στη Σπάρτη, με θέμα πώς ήμνησε και τραγούδησε ο ελληνικός λαός την άλωση της πόλης. Όπως πάντα οι εκδηλώσεις είναι πολλές, είναι ξεχωριστές και με διαφορετικό περιεχόμενο και όπως πάντα κάθε χρόνο το παρόν θα δώσει και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, όπως μας είπατε κυρία Γαλανοπούλου. Θα έχουμε και πάρα πολλούς άλλους επίσημους προσκεκλημένους. Είναι και το τριήμερο αυτό και θα έχουμε και τουρισμό στην πόλη μας, στο Δήμο μας. Περιμένουμε πολλούς από την Αθήνα που έρχονται κάθε χρόνο για να τιμήσουν αυτή τη γιορτή, τα Παλαιολόγια. Πιστεύω ότι όλος ο κόσμος που θα έρθει θα περάσει πολύ καλά το τριήμερο αυτό στην πόλη μας. Θα έχει πολλά ενδιαφέροντα να δει και να πάει. Περιμένουμε και εσάς βέβαια. Εννοείται ότι θα είμαστε εκεί και θα τα δώσουμε. Για να τα δείξουμε και στους τηλεθεατές μας στη συνέχεια. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ κυρία Γαλανοπούλου και φυσικά
Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στις διοργανώσεις. Τώρα, κυρίες και κύριοι, να πάμε στην αθλητική επικαιρότητα. Το ρεπορτάζ είναι του Διονύση Μπινιώρη. Στην Αθήνα βρίσκεται ο πρόεδρος της Σπάρτης, Δημήτρης Νικόλαρος, προκειμένου να βρεθεί κάποια λύση με ορισμένους ποδοσφαιριστές της ομάδας και να συμμετάσχουν στον τελευταίο αγώνα της χρονιάς με τον Όφη. Τα μόνο ονόματα που έχουν γίνει γνωστά είναι του Ζουλιώτη και του Τριανταφυλάκου, ενώ υπάρχουν και άλλοι παίκτες που συζητούν με τη διοίκηση και υπάρχει ενδεχόμενο επιστροφής τους στον σύλλογο. Οι Λάκωνες θέλουν την Κυριακή το θετικό αποτέλεσμα κόντρα στους Κρητικούς για να εξασφαλίσουν την παραμονή τους στη Football League. Σε μια ιδιαίτερα σημαντική ανακοίνωση προχώρησε η ομάδα της Καλαμάτας, η οποία έδωσε τα χέρια με τον καταξιωμένο μεσή. Είναι ο τεχνικό Γιάννη Χριστόπουλο. Η νέα διοίκηση της Μαύρης Θύελλας θέλησε να βάλει το δικό της λιθαράκι στη νέα προσπάθεια της ομάδας και συμφώνησε με τον έμπειρο προπονητή που θα αναλάβει να καθοδηγήσει το σύλλογο τη νέα χρονιά στη ΓΑΜΑ Εθνική. Όλα δείχνουν ότι η Καλαμάτα θα κινηθεί σε πρωταγωνιστικό επίπεδο από τη νέα χρονιά, θέλοντας να διεκδικήσει την άνοδο στη Football League. Στους εκτός έδρας αγώνες με Ισραήλ και Εστονία θα ενισχύσουν την Εθνική Ελλάδος ο Νίκος Γκίκας και ο Χρήστος Αλούστρος του Προμηθέα της Πάτρας. Τα δύο παιχνίδια που είναι στις 28 Ιουνίου και στις 2 Ιουλίου αντίστοιχα είναι καθοριστικά για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ώστε να μπορέσει να περάσει στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου που γίνεται το 2019. Η λίστα περιλαμβάνει και παίκτες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού που θα είναι διαθέσιμοι για τις συγκεκριμένες αναμετρήσεις. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Στη συνέχεια, σκέψου διαφορετικά με τον Γεράσιμο Φεσιάν, που απόψε μας ταξιδεύει στο Βόλο. Στις 10 People με τον Θοδωρή Σαραντόπουλο και στις 11 επί Παντός. Μπορείτε να παρακολουθείτε τα δελτία ειδήσεων και στο διαδίκτυο, στο κανάλι του Ιόνιαν στο YouTube, Ιόνιαν Channel. Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας. Καλή σας νύχτα και καλό Σαββατοκύριακο.